μετά τις ευλογίες της τοπικής εκκλησίας, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα χαιρετισμό στα πλαίσια των εγγενείων του εκλογικού μας σχέδιου. Αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί φίλοι, δημότησες και δημότες του Δήμου μας, τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου σηματοδοτούν ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε 15 περίπου ημέρες. Σήμερα είναι μια ευκαιρία μέσω και της παρουσίας σας, αλλά και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης που παρακολουθούν τις δράσεις μας, να απευθυνθούμε και στους δημότες που θα παρακολουθήσουν τη σημερινή εκδήλωση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βέβαια και τη φυσική τους παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο μας. Και να πούμε κάτι πολύ απλό. Τι διαφέρει η δικιά μας παράταξη από τις άλλες δύο παρατάξεις, οι οποίες, αν θέλετε, μπορούν να τις επικαλεστούμε ότι διοίκησαν τον τόπο τα τελευταία 9 χρόνια. Γιατί, ναι μεν η παράταξη του κ. Μαριέτα είναι μια καινούργια παράταξη, αλλά ο πυρήνας του στενεχών της συμμετείχε στην διοίκηση του Δήμου από το 2014 μέχρι το 2019. Και βεβαίως κρίνουμε και την παράταξη, αν θέλετε, της υφιστάμενης διοίκησης του κ. Γεωργόπουλου. Και πρέπει να πούμε κάποιες συγκεκριμένες αλήθειες στις απόψεις μας και πού διαφέρουμε εμείς από τις δύο παρατάξεις που, αν θέλετε, ανταγωνίζονται τώρα τελευταία μεταξύ τους και επί της ουσίας ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές και δεν τολμούν να πούν τα πράγματα στο όνομα, με το όνομά τους. Και οι δύο παρατάξεις, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί δημότες ή δημότησες, θεωρούν το Δήμο Λάφερο στα χέρια των νικητών. Φύγε εσύ να έρθω εγώ για να βολέψω τους δικούς μας ανθρώπους. Ο καθένας από αυτούς τάζει και έχει τάξει προεκλογικά ότι θα δουλέψει με άλλους προμηθευτές, με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες, με άλλους επαγγελματίες. Άρα θεωρούν το Δήμο Λάφυρο. Εμείς όμως δεν θεωρούμε αυτή την πολιτική σωστή. Εμείς θεωρούμε το Δήμο μοχλό για την τοπική ανάπτυξη, για την τοπική οικονομία. Και αυτό που έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι οι περισσότερες δουλειές στο Δήμο πρέπει να δίνονται είτε με πρόκειρο διαγωνισμό, είτε υπάρχει δέσμευση για μια κυκλική ενασχόληση όλων των επαγγελματιών με τις δράσεις του Δήμου, εκεί αυτοί που προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και επιτέλους να σταματήσει αυτή η μεθοδολογία των τρελών απευθείας αναθέσεων, τώρα μάλιστα που αυξήθηκαν και τα όρια των απευθείας αναθέσεων από την κυβέρνηση, από 20.000 ευρώ πήγε 30.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν η μεθοδολογία ότι κάποιοι επιθυμούν το Δήμο Λάφυρο, εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Και αυτό στους ρόλους που θα μας αναθέσουν οι δημότες θα είμαστε απέναντι και πάντα σκληροί. Δεύτερον, οι συγκεκριμένες δύο παρατάξεις υπηρετούν το συγκεντρωτικό μοντέλο αυτοδιοίκησης, ό,τι επιβάλλει η κεντρική διοίκηση. Και μάλιστα πρόσφατα είδαμε πράξεις και συμπεριφορές κατόπιν ενέργειών μου έλυσα προβλήματα. Θυμηθήκαμε άλλες εποχές, τη δεκαετία του 60, που το ένα θέμα θα λύνεται αν παρέμει ένας στέλεχος της αυτοδιοίκησης. Όχι, φίλες και φίλοι. Δεν είναι αυτό αποκέντρωση. Εμείς παλεύουμε για την αποκέντρωση, την πραγματική αποκέντρωση. Με θεσμοθετημένους πόρους, με αρμοδιότητες, με αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό. Και όταν μας λένε τι είναι η θεσμοθετημένη πόρη, θα σας πω τι είναι. Αυτό που διεκδικούν πάρα πολλοί δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα. Και πολλές, αν θέλετε, και τα κεντρικά όργανα, τα συνδικαλιστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαν τάξει, η κεντρική διοίκηση είχε τάξει ένα ποσοστό από τον ΕΝΦΙΑ να πηγαίνει κατευθείαν στους Δήμους. Ο Δήμος μας παίρνει τις χρηματοδοτήσεις με βάση τον πληθυσμό. Αυτό είναι άδικο. Το έχουν διεκδικήσει, αν θέλετε, πάρα πολλοί Δήμοι και Δήμαρχοι προοδευτικοί σε όλη τη χώρα. Πρέπει να πούμε και άλλα κριτήρια. Ένα κριτήριο είναι η γεωγραφική τους έκταση. Αντιλαμβανόσαστε, εμείς έχουμε μεγάλη γεωγραφική έκταση.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, επίσης, άλλη μορφή χρηματοδότησης να είναι με το είδος του Δήμα, με τουριστικός, αγροτικός. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, αγαπητοί συνεργάτες, είναι τι χρήματα δίνει η τοπική κοινωνία στην κεντρική διοίκηση από την Ερμιονίδα. Ξέρετε, υπάρχουν βεβαίως πολλά χρήματα που δίνονται στο κεντρικό κράτος. Άρα λοιπόν πρέπει να συμπορεύεται η ιδιωτική επένδυση, τα έσοδα του κράτους από μια περιοχή με αντίστοιχους πόρους. Και αυτό που έχω πει εγώ και άλλες φορές είναι ότι τρέχουμε, οι ιδιώτες τρέχουν, γίνονται επενδύσεις, λένε ότι βεβαίως πέφτουν χρήματα σε νέες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Όμως, πού είναι η παρουσία του κράτους, της δημοτικής διοίκησης, πού είναι να φτιαχτούν υποδομές. Έχουμε μείνει με τις υποδομές του δεκαετίας του 70. Τίποτα από τα μεγάλα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί. Φίλες και φίλοι, αυτή τη συζήτηση κανείς δεν την άνοιξε. Εμείς την ανοίξαμε στο Υπουργείο Δημοτικού Συμβουλίου. Συμμετείχαμε σε συνέδρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδικαλιστικών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά κανένας τώρα δεν μπαίνει στην ουσία. Μιλάνε για χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, αυτές για να έρθουν χρειάζονται σχέδιο. Χρειάζεται καλή προετοιμασία, αλλά χρειάζεται και ένα διεκδικητικό πλαίσιο. Και βεβαίως χρειάζεται να υποστηρίξουμε την πραγματική αποκέντρωση. Τρίτη μεγάλη διαφορά μας, ότι είναι στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς, φίλες και φίλοι, τολμάμε και λέμε ότι ο υφιστάμενος περιφερειακός συνδυασμός διαχείρισης απορριμμάτων έλυσε το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι πανάκια. Γιατί πού είναι η ανακύκλωση που πρέπει να γίνεται. Και οι πολίτες, όταν βλέπουν το απορριμματοφόρο, το ίδιο απορριμματοφόρο να μαζεύει και το μπλεκάδο και το πράσινο, λένε πού είναι η λύση της πραγματικής ανακύκλωσης, της πραγματικής μεθοδολογίας για να γίνει διαλογή στη πηγή. Πού είναι η μεθοδολογία που είχαμε πει και είχαμε γράψει για τη μεθοδολογία της κομποστοποίησης, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε και την επόμενη μέρα για άλλο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Και οι πολίτες βλέπουν το παράδειγμα. Όταν βλέπουν το απορριμματοφόρο να μαζεύει παράνομα και τους δύο κάδους, τότε τι ανακύκλωση κάνουν. Έγινε κάποιο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα σχολεία τα 4 χρόνια επί της δικής του κ. Γεωργόπουλου. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι όταν γίνεται ένας περιφερειακός συνδυασμός με τα θετικά και τα αρνητικά του, πρέπει πραγματικά να τηρείται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέταρτο θέμα μεγάλης διαφοράς με εμάς και τις παρατάξεις της άλλης. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ερμιονίδας. Μια επιχείρηση προβληματική, με τεράστια δάνεια, που εμείς ζητάμε ριζική εξυγίαση. Και αυτή, εδώ και 9 χρόνια, διατηρείται η επιχείρηση, λειτουργεί χωρίς νόμιμο διευθυντή, χωρίς επαρκή στελέχωση και με τρομακτικά ελλείμματα. Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει, ήταν στο πρόγραμμά μας. Πλήρη εξυγίαση της δημοτικής επιχείρησης. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε λεφτά σε μια επιχείρηση που δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία και μάλιστα τα 2 διοικητικά συμβούλια των 9 χρόνων είναι κατηγορούμενοι για κακοδιοίκηση. Μετά από έλεγχο της ενιαίας διαφάνειας των εποπτών δημόσιας διοίκησης. Αυτά τα λένε στις προεκλογικές ομιλίες. Κανείς δεν τα λέει. Δεν τα γνωρίζουν. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Εξυγίαση παντού. Πέμπτο σημείο μεγάλης διαφωνίας είναι αν ποιοι άνοιξαν τα σοβαρά προβλήματα του τόπου. Θα σας πω το εξής. Η αποχέτευση κρανιδίου και πρωτοχελίου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Ήταν μια μεγάλη ιστορία τόσο χρόνο. Κι όμως, ατολμία και του Δήμου να προχωρήσει το έργο, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, να δώσει το προβλεπόμενο ποσό, έδωσε μόνο το 20%, μόνο 200.000 από τα 700 και το έργο σταμάτησε και ο εργολάβος είχε στείλει 3 φορές επιστολή στο Δήμο να προχωρήσει να γίνει εξόπληση του ποσού και δεν τηρήθηκαν καμιά από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον εργολάβο.
και εδώ έχει ευθύνη και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί δεν διαφέρει να αποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις. Άρα ο εργολάβος τον Οκτώβριο του 2022 σηκώθηκε και έφυγε. Και τώρα το έργο για να ολοκληρωθεί πρέπει να ξαναγίνει το υπόλοιπο έργο από την αρχή. Και θα σας πω κάτι άλλο. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία εμείς η Επιτροπή Αντιπολίτευση θα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φέραμε θέματα, αν θέλετε, για την καθημερινότητα των δημοτών μας. Θέλει λεφτά να γινόταν μια μελέτη για το κυκλοφοριακό στο Κρανίδι. Να τολμάμε αλλαγές ριζικές και για το Κρανίδι και για το Πρωτοχέλη και την Ελλιώνη κατά τους τουριστικούς μήνες. Έχει χαρακτήσει ο κόσμος. Χρειάζεται λοιπόν, τι χρειάζεται να έχει, πολλά χρήματα. Βούληση πολιτική χρειάζεται για να παίρνετε σωστές αποφάσεις. Επίσης, όλα αυτά τα μεγάλα θέματα τα οποία, φίλες και φίλοι, γίνονται δίπλα μας. Γιατί δεν τα συζητάμε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να βάλουμε εμείς τις φωνές για να συζητηθούν. Και αυτό, σας λέω ένα παράδειγμα, γίνονται αυτή τη στιγμή και είπαμε η αξιοποίηση του κτήματος του ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί να μην έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και να επικυρωποιήσει τις σημαντικές αποφάσεις που πήρε τότε και στην ιδιωτικό χώρο για την κοινότητα Πρωτοχελίου. Και αφήνουμε μια περιουσία του Δήμου, του Δημοσίου, χωρίς να διεκδικήσουμε ένα συγκεκριμένο μερίδιο. Ένα ζωτικό χώρο για κοινόχρηστους χώρους του Πρωτοχέλιου. Όλα αυτά είναι ατολμία. Είναι πολιτική βούληση που κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν ανταποκρίνονται στον όρκο που έχουν πάρει. Να υπηρετούν τον τόπο. Έχει σημαντική διαφωνία είναι το σύστημα, αν θέλετε, της διοίκησης του Δήμου. Το σύστημα αυτό που λέμε εμείς δημοτικής διακυβέρνησης. Στην παρούσα δημοτική περίοδο, το 19, τους προτείναμε εμείς την αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα νέο κανονισμό. Τους προτείναμε οι κοινότητες να λειτουργήσουν τότε ήταν και ανεξάρτητες κοινότητες. Με συγκεκριμένο τρόπο. Με θεσμοθετημένες συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και παρακαλάμε να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε μη εργάσιμες ημέρες για να μπορεί να παραπλήσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Και φοβόντουσαν, είχαν αλλεργία με το Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητάμε τέτοια θέματα. Επίσης, τους προτείναμε τότε την ώρα του Δημάρχου, δηλαδή ο Δήμαρχος να απαντάει σε επίκαιρες ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και από Δημοτικούς Συμβούλους και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και από δημότες. Ούτε αυτό δεν έγινε. Τίποτα από αυτά που εμείς προτείναμε δεν τα εφάρμοσε. Στην αρχή φυσικά είχε πει ναι σε όλα ο κ. Γεωργόπουλος. Δυστυχώς έμεινε στο τίποτα. Δηλαδή τίποτα που θα αναβάθμιζε τη λειτουργία του Δήμου δεν προχώρησε σημαντικό. Εμείς τα επαναφέρουμε όλα αυτά στο πρόγραμμά μας. Μιλάμε για αναβάθμιση της Επιτροπής Διαβούλευσης, για κάρτα δημότη, μιλάμε για νέο κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε τώρα σε μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στις παρατάξεις και τις χρηματοδοτήσεις. Το είπα και στην ομιλία μου όταν έγινε η παρουσία του συνδυασμού. Ο Δήμος παίρνει κάποιες χρηματοδοτήσεις από την κεντρική διοίκηση και μας τάξανε ότι θα τρέξει το πρόγραμμα Τρίτσης. Και είπανε μάλιστα ότι υποβάλλανε πρόταση για 20 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά αυτό που εγκρίθηκαν 12 εκατομμύρια, τα οποία όμως πέρασε μια δημοτική περίοδο, πέρασε μια κοινοβουλευτική περίοδο και τώρα θα τρέξουν 3 έργα για να ολοκληρωθούν στο τέλος της επόμενης πενταετίας. Όμως αυτό που χρειάζεται είναι διεκδικήσεις συγκεκριμένες, λειτουργικές και χρηματοδοτήσεις που θα υπάρχουν όφελος για το Δήμο. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Και να πάμε και αξιολογήσεις και προτεραιότητες. Τι προηγείται, τι ακολουθεί. Έτσι ώστε να ενημερώνονται οι δημότες. Γιατί για πολλά μικρά έργα δεν πήρε προτεραιότητα να εξυπηρετήσουμε τον τάδε δρόμο του τάδε ψηφοφόρου, αλλά προηγείται ένας σημαντικός δρόμος που επικοινωνούν δύο οικισμοί, που επικοινωνούν επιχειρήσεις, που επικοινωνούν δύο χωριά. Αυτό δεν τηρείται. Άρα λοιπόν όλη η εξουσία και αντί να λειτουργούν τα συλλογικά όργανα διαμορφώθηκαν μια κλειστή ομάδα στο Δήμο που παίρνει από μόνο τις αποφάσεις, από μόνο τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Μια κλειστή ομάδα που δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα.
Αυτό είναι και το ύφος ή το ήθος, αν θέλετε, μιας δημοτικής εξουσίας, η οποία δεν ανοίγεται στην κοινωνία, κλείνεται στους τοίχους του Δημαρχείου. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι δημότες αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του Δήμου μόνο κατά την προεκλογική περίοδο. Ενώ εμείς λέμε ότι οι δημότες πρέπει να είναι ενεργοί, συμμέτοχοι και βεβαίως με διαδικασίες θα μπορούν να ενημερώνονται. Γι' αυτό και είχαμε προτείνει και προτείνουμε ακόμα η συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι απευθείας μέσω διαδικτύου σε όλους τους δημότες, σε αυτούς που ενδιαφέρονται. Και βεβαίως, κάτι πολύ σημαντικό, να υπάρχουν, να λειτουργούν οι κοινότητες και οι κοινότητες να προτείνουν τις συγκεκριμένες αξιολογήσεις. Μια ένατη σημαντική διαφωνία μας είναι, φίλες και φίλοι, ότι κανένα από τα νομικά πρόσωπα, γιατί το Δήμο μας έχει αυτή τη στιγμή νομικά πρόσωπα επιχειρήσεις, δεν υπήρχε μια αξιολόγηση του έργου τους. Η ΔΕΙΑΡ έχει χρέος 1,5 εκατομμύριο. Από την άλλη πλευρά το Λιμενικό Ταμείο μπορεί να έχει χρηματικό υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο, αλλά αυτό δείχνει ότι κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ότι υπάρχει σε ένα ταμείο, σε ένα νομικό πρόσωπο χρήματα που δεν μπορούν να εκτελεστούν σημαντικά λιμενικά έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και, αν θέλετε, η τοπική μας κοινωνία. Άρα λοιπόν, ή αν θέλετε, στηρίζουμε κοινοφιλείς επιχειρήσεις χωρίς παραγωγικό έργο. Μόνο και μόνο για να υπάρχουν κάποιες μικρές εκδηλώσεις στον χρόνο. Βεβαίως και δεν υπάρχει και το σημαντικότερο, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα τρέξει το Δήμο και τις επιχειρήσεις. Και το σημαντικότερο, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει ένα όραμα κατόπιν. Αυτή τη στιγμή όλα τα κρίσιμα θέματα και για την κοινότητα Κρανιδίου τώρα θυμηθήκανε το χωροταξικό και το πολεοδομικό πρόβλημα στο Κρανίδι. Εγώ τους λέω ότι υπήρχε, και σας ενημερώνω και εσάς, έδωσε η πολιτεία 200.000 ευρώ για να γίνει αναθεώρηση του τομέα 2 στο Κρανίδι. Πριν 10 χρόνια. Πληρώθηκε ένα μελετικό γραφείο. Αλλά περάσανε δύο διοικήσεις και αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε, αλλά δεν έγινε η τροποποίηση. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Και βεβαίως αυτό το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Και χαθήκανε 240.000 ευρώ. Γιατί δεν είχαμε αποτέλεσμα. Και τώρα θυμηθήκανε να ανταλλάσσουν επιχειρήματα ένδε και κήθε και κατηγορίες. Αυτό δείχνει μια αδυναμία, άσκηση των καθηκόντων τους. Φίλες και φίλοι, εμείς θα παλέψουμε. Και βεβαίως θα τους βγούμε στη μύτη. Αλλά θα λέμε τις αλήθειες. Και με ρωτήσανε κάποιοι, ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος είναι η μέγιστη δυνατή πλειοψηφία των δημοτών μας. Να έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και την πρώτη Κυριακή των Απλογών και τη δεύτερη Κυριακή των Απλογών. Επίσης, εμείς σεβόμαστε την εντολή των δημοτών, όποια και να είναι αυτή. Και θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνουμε παρεμβάσεις, να κάνουμε προτάσεις, να τις ελέγχουμε και βεβαίως να προβάλλουμε τα αιτήματα των δημοτών μας. Κάποιοι άλλοι θα εξαφανιστούν, όπως εξαφανιστήκανε ή με ή δε. Και είναι αυτό που είπα, χαμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν τους είδαμε 4 χρόνια και 4 μήνες. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους. Εμείς θα είμαστε και την επόμενη μέρα εκεί. Γιατί έχουμε θεσμικό ρόλο. Και θα έχουμε θεσμικό ρόλο. Και αυτοί που θέλανε να, αν θέλετε, να μας συκοφαντήσουν στη λογική, γιατί δεν πρέπει να κατεβεί αυτή η παράταξη, θα κατεβεί για να είμαστε εκεί, για να παρεμβαίνουμε και να εκφράσουμε τις πάγιες θέσεις της αποκέντρωσης, τις πάγιες θέσεις, αν θέλετε, αυτό που λέμε, του κινήματος της αυτοδιοίκησης. Γιατί εμείς πιστεύουμε σε μια αποτελεσματική, προοδευτική, όπως λέει το σύστημά μας, και δημοκρατική τοπική αυτοδιοίκηση. Φίλες και φίλοι, σας καλώ να δώσουμε τον αγώνα των 15 ημερών. Από την επόμενη Πέμπτη θα ξεκινήσουμε να κάνουμε περιοδίες και χαιρετισμούς στα χωριά. Θα κάνουμε και κεντρικές συμβουλίες στις μεγάλες κοινότητες. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να πείσουμε τον κάθε δημότη που έχουμε δίπλα μας, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, στον χώρο που κινούμαστε και δραστηριοποιούμαστε. Και να πούμε τις αλήθειες, ότι κάποιοι
Τους αρέσει, βεβαίως, ο τίτλος. Για να έχουν τον τίτλο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Σεβαστός είναι αυτός. Όμως, το σημαντικότερο όμως είναι να κάνεις καλά τη δουλειά σου και να τα αποκρίνεσαι στα καθήκοντά σου. Και όταν θέλεις να κάνεις λογοδοσία που έκανες μόνο μία φορά, να μας έδινες τη δυνατότητα, τότε να γόψαν και οι δημότες και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι σε συγκεκριμένο, όπως προβλέπει ο κώδικας και όπως προβλέπει, αν θέλετε, και ο κώδικας δημοτικών κοινοτήτων, να γινόταν πραγματικός διάλογος επί των θεμάτων αυτών. Φίλες και φίλοι, σας κάνω λοιπόν να δώσουμε μία μάχη. Τη μάχη των επιχειρημάτων. Τη μάχη της λογικής, αλλά και τη μάχη του ρεαλισμού. Που όμως θα συνοδεύεται και με ένα όραμα. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, αν δεν παλέψουμε κάποιοι άνθρωποι, αν δεν δώσουμε τις μάχες, δυστυχώς θα μείνουμε πάρα πολύ πίσω. Εμείς είμαστε και για το ρεαλισμό και για το όραμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μας επιτυχία.